Λοιπόν, εδώ με την Κωνσταντίνα Νεοφύτου. Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είναι και οι μέρες τέτοιες, έχουμε πάρα πολλές διεθνείς μέρες. Έχουμε σωστά και για τις ίσες αμοιβές κλπ. Ανισότητες ακόμη, τις μετράμε και έτσι θα μας παρουσιάσει κάποια στοιχεία για το χάσμα αμοιβών. Ήταν η Διεθνής Μέρα την Δευτέρα και παρόλο που γίνονται προσπάθειες, η ισότητα θα αργήσει πολύ να φτάσει. Να πούμε αρχικά κάτι ότι η αρχή της ίσης αμοιβής κατοχυρώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και είναι και στην πρώτη μας κάρτα πριν από 60 ολόκληρα χρόνια. Ωστόσο, με βάση και τις πιο πρόσφατες έρευνες, χρειάζονται ακόμη 131 χρόνια για να επιτευχθεί. Έχει αυξηθεί αυτό το Έχει αρθμό. Μειωθεί, ήταν στα 180 χρόνια. Στα 100. Πάλι καλά που το αλλάζουν αναλόγως. Στο παγκόσμιο, ναι. Έτσι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται λιγότερα χρόνια, κάπου στα 60, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, το χάσμα συνεχίζει να υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Παγκόσμια αυτό το χάσμα ανέρχεται σε ένα 23%. Δηλαδή, οι γυναίκες αμείβονται 77 σεντ για κάθε ένα δολάριο που αμείβονται οι άνδρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερα τα πράγματα. Το χάσμα είναι στο 13%. Ενώ στην Κύπρο είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χάσμα είναι στο 9%. Έχει γίνει βελτίωση, υπάρχει ακόμη δρόμος. Να δούμε ωστόσο τώρα τις χώρες με μεγαλύτερη ισότητα, όπου αμείβονται πολύ κοντά άνδρες και γυναίκες και δεν θα σου κάνουν έτσι εντύπωση οι χώρες αυτές. Είναι εκεί που είναι πάντα στα θετικά πρώτες. Εξελιγμένες σε πολλά πράγματα. Ναι. Ακριβώς, είναι η Ισλανδία και η Νορβηγία οι πρώτες δύο χώρες. Και η Φιλανδία. Μετά ακολουθεί η Φιλανδία, η Νέα Ζηλανδία και την πεντάδα κλείνει η Σουηδία. Και η τελευταία μας κάρτα, πριν έτσι περάσουμε στην καλεσμένη μας, να δούμε λίγο τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτό το χάσμα αμοιβών. Σίγουρα πρώτος παράγοντας είναι η κουλτούρα και τα στερεότυπα που δυστυχώς ακόμη υπάρχουν, δεν έχουν εκλείψει. Το δεύτερο είναι ο επαγγελματικός διαχωρισμός. Κάτια, φαίνεται ότι οι γυναίκες διαλέγουν κάποια επαγγέλματα που αμείβονται λιγότερο. Δεν επιλέγουν δηλαδή τα επαγγέλματα με περισσότερες προοπτικές. Κάναμε χθες και τη συζήτηση για τα επαγγέλματα STEM. Σωστά. Έτσι, για να έχουμε περισσότερες συμμετοχές, νεαρές κοπέλες να επιλέγουν να σπουδάσουν τέτοια επαγγέλματα που είναι και του μέλλοντος, βεβαίως. Αυτό ακριβώς. Και στον επαγγελματικό διαχωρισμό είναι και το θέμα της ανέλυξης. Συνήθως δείχνουν οι αριθμοί ότι στις πιο ψηλές θέσεις τις κατέχουν άνδρες. Και το τρίτο είναι οι συχνότερες διακοπές επαγγελματικής καριέρας για ευνόητους λόγους. Επειδή θα γεννήσουν, θα πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά και αυτό τις κρατάει πίσω, ειδικότερα σε χώρες που δεν υπάρχουν για υποδομές. Δουλειά, αν σκοπεύετε να παντρευτείτε, να κάνετε οικογένεια κλπ. Και είναι και λόγος απόρριψης από μια εταιρεία, το είδαμε. Είναι και θέμα στη Βουλή και μάλιστα υπήρχαν εταιρείες, είπε η Σκεύη Κουκούμα όταν ήταν βουλεύτρια, που σε παραπέμπουν και πληρώνουν τα έξοδα για κρυσιντήριση οαρίου. Έτσι ώστε να πιω είναι μετά. Είναι μια πραγματικότητα. Θα μας